Και τι άκουγα. Εγώ πώς γεννήθηκα. Κάτσα γελάστε. Είχαν πάει ο πατέρας μου με τη μάνα μου και φυτεύανε πατάτες. Για άλλη μια φορά το κανάλι Δράση στη Φύση σας φέρνει στην περιοχή της Λίμνης Δόξας, τον αρχαίο Φενέο και στα βουνά που βρίσκονται γύρω. Είχαμε έρθει εδώ πέρα το Σεπτέμβριο με καλοκαιρινές συνθήκες για τη διάσχιση των χτενιών του Χελμού. Τώρα, χειμερινές συνθήκες, επιχειρούμε να ανέβουμε πάλι προς τα εκεί, όχι όλα τα χτένια, μόνο στο Μαδερό θα πάμε. Βεβαίως εδώ οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές, είναι Φεβρουάριος, είναι χιονισμένα τα πάντα, ακόμα και στη Λίμνη Δόξα σε κάποια σκυρά σημεία έχουμε βρει χιόνι. Έχουμε κατασκηνώσει το βράδυ και ξεκινάμε να το δούμε. Η προετοιμασία για μια ορειβατική ανάβαση είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την ανάβαση, ειδικά όταν περιλαμβάνει και χειμερινή κατασκήνωση, όπου η διανυκτέρευση θα είναι έξω με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό πρέπει να μην ξεχάσω κάποιο υλικό και όσα πάρω μαζί μου να είναι σε καλή κατάσταση, γιατί αλλιώς είτε δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ τη νύχτα, είτε να ανέβω σε μεγάλο υψόμετρο ή ακόμα και τα δύο. Έφτασα. Τελικά δεν ήταν εκεί το μέρος όπου στήθηκε η κατασκήνωση, αλλά λίγο πιο πέρα. Πώς την πάτησα έτσι ρε παιδιά? Ρε Μανώ, τι έπαθες κι εσύ ρε? Έπεσα θύμα πλεκτάνης και πλάνης. Σόπα ρε μεγάλε. Είναι αυτό το μαλλιαρό. Έπαθες το ίδιο πράγμα? Έπαθα. Κουτάλι έχεις Μανολή? Έχω, στο αυτοκίνητο. Μανώ. Καλώς σας βρήκα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Να σε καλό Μανώ. Κάτσε ρε Μανώλα ρε. Πω, τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Μετά μόνο ο ρηβατικός. Μανώλη θα πιεις κρασί? Μετά θα πιω. Άμα δεν μαζευτούμε, δεν γίνεται τίποτα. Τι βρήκες στην πατριώτησα? Βέβαια, τι αλήμουν, οργανωτική. Είναι καλή. Μόλις μπαίνει μέσα, είχε μιλήσει η μάνα μου που ξέρεις το παιδί αυτό, δεν είναι, εντάξει, στο χωριό δεν μάθαμε τα γράμματα εκεί πέρα, ήμασταν ο ένας μία στο βουνό, μία στα πρόβλα, μία στα γύρια. Δηλαδή να μας δώσεις και σε εμάς. Θα σας δώσω. Εντάξει. Εμείς σου δώσαμε πάντως κοτόσουπα. Ήτανε πάρα πολύ ωραία η κοτόσουπα. Η αλήθεια είναι πως οι βραδιές γύρω από τη φωτιά μαζί με καλή παρέα και φαγητό μου είχαν λείψει.
Είναι από τις ομορφότερες στιγμές που μπορούμε να έρθουμε κοντά με άλλους ανθρώπους και να μοιραστούμε μεταξύ μας ιστορίες και άλλες εμπειρίες από το παρελθόν. Μερικές φορές οι αναμνήσεις από τις βραδιές αυτές μπαίνουν πιο έντονες στη μνήμη από τη δραστηριότητα για την οποία μαζευτήκαμε και μάλλον κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί και για αυτό το διήμερο για όλους μας. Καλημέρα. Καφεδάκι, Κώστα. Τι καφεδάκι μου. Μερακλείδικο, ε. Βέβαια, ελληνικός. Έχετε λίγο χέρι τώρα. Α, το κεκάκι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάει η πεζοπορία. Πού είσαι, ρε Μανολιό? Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Γεια σου, αρχηγέ μας. Και φτάνουμε στο σημείο που θα συναντήσουμε και τους υπόλοιπους. Η λίμνη Δόξα, για να ξεκινήσουμε την πορεία μας. Θα μου πεις, τόση ώρα πορεία δεν κάναμε. Ναι, εντάξει, αλλά η επίσημη έναρξη είναι εδώ, η παραλία. Κώστα, ποια είναι η κορυφή που θα ανέβουμε? Αυτή είναι η Τουρτουβάνα. Ναι. Αυτή είναι η Τουρτουβάνα. Ναι. Αυτό είναι το νησί. Ναι, Καράβι. Νησί. Του Καράβι. Καράβι, μάλλον και το νησί πιο πέρα. Ναι. Και εμείς θα πάμε εδώ στο Μαδερό. Ναι. Εκεί που είναι το σύννεφο. Εκεί. Αυτή τη φορά το μονοπάτι δεν είναι το ίδιο που είχαμε πάρει τότε που είχαμε πάει στα Χτένια του Χελμού. Τότε είχαμε χρησιμοποιήσει το μονοπάτι που ανεβαίνει Ντουρντουβάνα. Τώρα χρησιμοποιούμε ένα άλλο μονοπάτι που είναι λίγο πιο πέρα, κοντά στον δρόμο που ανεβαίνει προς τον μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Και αυτό θα μας πάει κατευθείαν στο διάσωλο του Μαδερού. Συνεχίζουμε το χωματόδρομο και εδώ βλέπουμε τις κορυφές που βρίσκονται πάνω από τη λίμνη. Αυτή εδώ είναι η κορυφή Ντουρντουβάνα. Αυτό εδώ είναι το διάσυλο του κυνηγού. Και αυτό είναι η κορυφή Καράβι ή νησί, και έχει δύο ονομασίες. Εμείς δεν θα πάμε βέβαια ούτε στην Ντουρντουβάνα ούτε στο Καράβι, εμείς θα πάμε στο Μαδερό. Το Μαδερό είναι αυτή εδώ η κορυφή, δεν φαίνεται και καλά γιατί είναι καλυμμένη από σύννεφα. Και θα περάσουμε και από το διάσυλο του Μαδερού,
που είναι ανάμεσα στο καράβι και στο μαδερό. Μπορείτε να δείτε εδώ πάνω δεξιά το βίντεο από τη διάσκεψη των χθενιών του Χελμού. Τώρα σε άλλο τοπίο, χειμερινό πλέον. Εδώ βγήκαμε από τον δρόμο και πάμε στο μονοπάτι, αλλά δεν τελειώσαμε τον δρόμο, θα συνεχίσουμε να τον βρούμε λίγο πιο πάνω. Εδώ είμαστε στη Γκιόνα, κάνουμε μία στάση. Είναι το σημείο που είχαμε έρθει και τότε που είχαμε περάσει από εδώ για να ανέβουμε στα χτένια του Χελμού. Είχαμε έρθει από άλλο δρόμο, τώρα ήρθαμε από αυτόν. Είναι πιο γρήγορος αυτός, κερδίσαμε λίγο χρόνο. Και συνεχίζουμε την άνοδο. Και ενώ ο καιρός στην αρχή της ημέρας φαινόταν πολλά υποσχόμενος, όσο ανεβαίναμε τόσο έκλεινε με πυκνά σύννεφα. Τελικά τα ψηλότερα μέρη του βουνού καλύφθηκαν και δεν φαίνονταν καθόλου, αλλά παρόλα αυτά εμείς συνεχίσαμε την ανωδική μας πορεία. Νάτος, ο Σαραλέος. Έτσι, μπλουμ. Και φτάσαμε εδώ στο σημείο που έχει τα παγκάκια. Πιο πολύ φτάσει. Ωραία, μπράβο. Φύσα λίγο πιο δυνατά. Όχι, παιδιά, θα το βάλω λίγο να βγάλει με μια ωραία φωτό. Αυτό εδώ είναι η κορομιλιά που είχαμε έρθει πάλι με τον Ως Κορίνθου και είχε ένα σωρό κορόμιλα και τρώγαμε. Τώρα βέβαια Φεβρουάριος, τι να βρει, δεν θα βρει κάτι. 1, 2, 3, τώρα τσις! Μπράβο παιδιά! Μην φεύγετε! Να πάμε! Ο συνδυασμός Κιονιού και ο Μίκλης είναι λίγο παραπλανητικός για τους ορειβάτες, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούμε να χάσουμε το μονοπάτι. Το μονοπάτι δεν είναι εύκολο να φανεί σε αυτές τις συνθήκες, ακόμα και αν είμαστε πολύ καλοί γνώστες του. Θα κάνω παρέμβαση. Έχουμε τη Λουλού. Τη Λουλού. Θα βρει το μονοπάτι. Θα μας το βρει η Λουλού. Έλα. Να, τι τσάς. Πατσούλι όμορφο. Αφήσαμε το δάσος και τώρα είμαστε πλέον γύρω στα 1620 υψόμετρα και μπαίνουμε στο αλπικό τοπίο. Εδώ τα δέντρα θα ρεώνουν και κάποια στιγμή θα σταματήσουν τελείως.
Μπράβο, Κώστα. Κώστα, πρέπει να βγάλεις το γάντι. Μπράβο, Κώστα. Δεν γίνεται. Είναι αντιαρματικά. Κώστα, κοιτά, βγάλει και το γαρίφαλο. Το πουλί. Άλλη μια, το πουλί. Το πουλί. Έχουνε πάγο τα μαλλιά σου. Για να δω το μαλάκι το ωραίο, το όμορφο, το άσπρο, το παγωμένο. Τι κάνουν αυτοί? Τι στείνεσαι μωρέ χαμούρα έτσι? Η έντονη κόντρα ανηφόρα βγήκε. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η πλαγιά με το πολύ χιόνι και με την απότομη κλίση. Αλλά τώρα, αν βλέπαμε, γιατί δεν βλέπουμε τίποτα γύρω μας, αν καταφέρουμε διάσελο, νομίζω δεν είναι δύσκολο, δεν έχει μεγάλες κλίσεις. Για πάνω θέλουμε μία ώρα και. Για τέρμα πάνω. Μία ώρα από το διάσελο, έτσι. Διάσελο. Να μην το κινδυνεύσουμε, γιατί θα γίνουμε και ρεζίλες. Θα φύγουμε τώρα γιατί καεψάω. Ναι, πάμε λίγο. Τι κάνουμε? Έχουμε κρασιά, τσίπουρα. Αφού λοιπόν ο καιρός δεν ενδείκνυται, δεν συνεχίζουμε. Γύρω στα 1780 υψόμετρο είμαστε εδώ, λίγο πριν το διάσελο του Μαδερού. Φτάσαμε μέχρι εδώ, θαυμάζουμε το τοπίο γύρω γύρω, όλη αυτή τη θέα που έχουμε. Το διάσελο... Να, το διάσελο είναι πίσω από τον κύριο που κουνάει το χέρι, αλλά... Τι να πάμε να κάνουμε αφού δεν θα φανεί τίποτα? Θα κάνουμε άδικα κόπο και θα χάσουμε και χρόνο και θα μας βρει η νύχτα, οπότε ωραία ήτανε μέχρι εδώ. Γυρίζουμε πίσω. Ποιος θα πέσει? Έλα να έχω ένα αεροπλάνο. Ο γυρισμός δεν είναι καθόλου δύσκολος, κατεβήκαμε γρήγορα. Η ποιότητα του χιονιού έχει φτιάξει τώρα εδώ που κατεβήκαμε και έχουμε και τα βήματά μας τα οποία θα ακολουθούμε προς τα πίσω και εδώ η ομίχλη είναι και λίγο πιο αραιή, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Βρισκόμαστε στην Κιώνα. Εδώ είναι μια στάνη, η οποία βέβαια αυτή την εποχή δεν χρησιμοποιείται. Και από εδώ έχει πάρα πολύ ωραία θέα. Κάτω. Βλέπουμε κάτω τη λίμνη Δόξα. Έχει πάρα πολύ ωραία. Είναι σαν μπαλκόνι τώρα εδώ πέρα. Εδώ από τη στάνη στη θέση Γκιώνα αλλάζουμε διαδρομή, δεν κατεβαίνουμε από τον δρόμο που ανεβήκαμε. Θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτόν εδώ που θα μας οδηγήσει πιο κοντά εκεί που έχουμε κατασκηνώσει. Μπροστά μας είναι η Ντουρντουβάνα και αυτή καλυμμένη από τα σύννεφα και χιονισμένη βεβαίως.
ξεχάσω να κάνω και τα νούντλς. Άντε, άναψε. Ανάψε. Άναψε. Μουτάκι είναι από αρνάκι. Να δω τη Βίκα θα ανεβάσω ο Μανώλης επάνω. Μόνο να τρώω.